Γεια σας φίλοι μου, αν καταλάβατε από τη φωνή, έχω πέσει και εγώ θύμα των ιώσεων, το χειμωνιάτικο. Αλλά επειδή σήμερα είναι παραμονή Χριστούγεννα και δεν υπήρχε περίπτωση να μείνω μακριά σας και να μην σας πω τις ευχές μου, γι' αυτό δεν πειράζει και με αυτή τη φωνή, θα κάνω τον τενόρο σήμερα, με αυτή τη φωνή τις ευχές θα τις πω. Λοιπόν, εύχομαι για τα Χριστούγεννα να έχετε όλη υγεία προσωπική και οικογενειακή. Ο μικρός Χριστούλης που θα γεννηθεί να γεμίσει τις καρδιές μας αγάπη, ώστε να μπορέσουμε να τη μοιράσουμε σε αυτούς που η ζωή πιθανόν τους έχει δείξει το πιο άσχημο πρόσωπό της. Είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι ζώα, δεν έχει σημασία. Για το 2024 που σε λίγες μέρες μπαίνει, εύχομαι να είναι ένας τερματικός σταθμός για όλους μας. Και όταν λέω τερματικός σταθμός, εννοώ να φτάσει ο καθένας στην Ιθάκη. Και η Ιθάκη για τον καθένα μας είναι διαφορετική. Αυτό λοιπόν που επιθυμούμε μέσα από την καρδιά μας να το βρούμε το 2024. Όσο για εμάς εδώ, για την παρέα μας, η οποία ξεκίνησε πριν 9 μήνες, εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είμαστε για πολλά χρόνια μαζί, να πολλαπλασιαστούμε, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα που να μοιραζόμαστε τα κοινά μας ενδιαφέροντα. Και όχι μόνο. Η επιθυμία μου είναι να γίνουμε πραγματικά παρέα. Η επικοινωνία μας να είναι μεστή και πραγματική. Λοιπόν, λόγω της κατάστασης όπως βλέπετε αυτής, μείναμε λίγο πίσω στα βιντεάκια που σας δείχνουμε. Λοιπόν, γι' αυτό θα ήθελα επί τη ευκαιρία, μια και ήρθα στο μαγαζί να τραβήξω αυτό το βίντεο γιατί δεν γινόταν να μην έρθω, να σας δείξω και τα προσεχώς, τα οποία μείναν λίγο πίσω, αλλά θα σας τα δείξουμε. Είναι αυτό εδώ το πορτοφολάκι, το οποίο είχε από πίσω και πορτοφόλι, είναι θηκεία κινητό και από πίσω έχει και πορτοφόλι κανονικότατο, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα fix πράγμα το οποίο το κρατάμε και έχουμε τα πάντα μας μαζί μας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα σκύλο ζακετάκι. Γιατί έχουμε και μια αδυναμία, έτσι, στα τετράποδα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σκύλο ζακετάκι. Που, αυτό είναι το μεσαίο μέγεθος, θα σας πω πώς θα το κάνετε μικρό μεγάλο, ή για αυτούς που ενδιαφέρονται για το κατοικίδιό τους να κάνουν ένα ζακετάκι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια καταπληκτική μπλούζα. Καταπληκτική μπλούζα, την οποία βέβαια εμείς θα κάνουμε σε άλλο χρώμα τώρα. Αυτή η μπλούζα, επειδή είναι λαστιχωτή, μπορεί να γίνει και φορεματόμπλουζα, δηλαδή με χοντρό καλσόν από κάτω και πάνω από το γόνατο. Μπορεί όμως να γίνει, αν το κάνουμε και πιο κοντό, ένα ωραιότατο crop top για τα κοριτσάκια μας. Έτσι, για τις πιο νεαρές κοπελίτσες. Γιατί είναι καταπληκτικό, έχει το μανίκι αυτό το ζουμερό, με τη μεγάλη κάτω την τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και κάτι άλλο τώρα, το οποίο δεν χώραγε εδώ, είναι αυτή εδώ η ζακέτα, που είχαμε πει εξάγωνη, που είχαμε πει ότι θα την κάνουμε, την κάναμε. Δηλαδή, όλα αυτά είναι, κάποια από αυτά είναι μισογυρισμένα. Κάποια είναι γυρισμένα, αλλά επειδή εγώ έμεινα μία εβδομάδα εκτός, έμεινα λίγο πίσω, αλλά δεν πειράζει. Όλα θα γίνουνε. Λοιπόν, μέχρι τότε όμως, να είστε όλοι καλά, σας δίνουμε όλοι από εδώ μέσα τις ευχές μας και από μένα και από τον Παναγιώτη να έχετε υγεία και μια υπέροχη χρονιά μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Και ας είμαστε αλληλέγγυοι, παιδιά. Η αγάπη ασκορπίσει φέτος. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ και τα ξαναλέμε.